Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας χρονιάς, ο Αιώλος έδειξε τη δυναμική του. Κέρδισε τον Πανεπιστημιακό, ομάδα Α2 κατηγορίας με 65-58 και σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Οι ερυθρόλευκοι του Γιάννη Τζίμα έδειξαν καλά στοιχεία στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι, έδειξαν βέβαια και πολλές αδυναμίες που θα πρέπει να δουλευτούν στο διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ενώ για το κύπελλο πλέον, επόμενος αντίπαλος θα είναι η ομάδα του Περιστερίου, σε αγώνα μάλιστα που θα διεξαχθεί στο κλειστό Τρικάλων. Σε μια μεγάλη νίκη, η οποία λοιπόν νίκη για μένα έχει δύο ουσίες και δύο λόγους. Η μία είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία να παίξουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς με το Περιστέρι, που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη. Την Κυριακή μια ομάδα Α1, μια ομάδα μοντέλο, να έρθουμε, να δει ο κόσμος τα παιδιά αυτά, να δει τους αντιπάλους, να χειροκροτήσει, να θυμηθεί παλιές καλές εποχές. Και ένας δεύτερος, γιατί τα φιλικά για μας δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να παίζουμε με τα Γιάννα και την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Και οι άλλες ομάδες να παίζουν στην Αθήνα φιλικά δυνατά μεταξύ τους. Οπότε λοιπόν η νίκη ήταν αναγκαίο κακό για να κάνουμε ένα ακόμα φιλικό. Ο προπονητής της Τρικαλινής ομάδας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι έβγαλε αρκετά συμπεράσματα, ενώ επισήμανε τα προβλήματα της ομάδας, τα οποία τόνισε ότι είναι θέμα χρόνου να ξεπεραστούν. Βγάλαμε ενέργεια, βγάλαμε πάθος. Βγάλαμε Γιάννη Παπαχρήστο, ο οποίος έχει μια προπόνηση να τρέξει στο γήπεδο. Βγάλαμε Γιώργο Φούντα από το πουθενά, απροπόνητος κι αυτός, να μας δίνει τρομερές λύσεις. Παιδιά που δουλέψαν για την ομάδα, Γκιουλέκα τραυματία. Και θέλουμε λοιπόν υπομονή, σιγά σιγά αυτά τα παιδιά να δουλέψουν, να προπονηθούν για να κάνουμε κάτι καλό.